Κυρία Υπουργέ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι περίπου 37.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς επίσης και κάθε χρόνο αποφοιτούν περίπου 3.500 φοιτητές, οι οποίοι εξυπηρετούνται από 287 υπαλλήλους. Να πούμε εδώ ότι πριν προχωρήσει η συγχώνευση με το ΤΟΗ Υπήρου και πριν τις πρώτες διαθεσιμότητες, η διοικητική πάλι ήταν 354, δηλαδή 67 περισσότεροι, ενώ οι φοιτητές ήταν περίπου 25.000, δηλαδή περίπου 10 με 12.000 λιγότεροι. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που συνεχώς αναπτύσσεται με νέες μονάδες, νέα τμήματα, κοσμητείες κλπ. Οι 287 υπάλληλοι λοιπόν εξυπηρετούν 11 σχολές, 23 τμήματα, περίπου 500 μέλη ΔΕΠ και όλες φυσικά τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αποτέλεσμα, οι ίδιοι υπάλληλοι να ασκούν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας παράλληλα καθήκοντα επί σειρά ετών, εξαιτίας φυσικά των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό στο Πανεπιστήμιο. Η εντατικοποίηση αυξάνεται, η διοίκηση του Πανεπιστημίου πιέζει συνεχώς τους εργαζόμενους για ακόμη περισσότερα καθήκοντα, χωρίς φυσικά να έχουν πληρωθεί ποτέ για τις υπηρεσίες που εκτελούν, Σαββατοκύριακα, απογεύματα, αργίες κτλ. Ενδεικτικά να πούμε εδώ ότι το τμήμα συντήρησης της τεχνικής υπηρεσίας στα Γιάννηνα, που εξυπηρετεί όλη την Πανεπιστημιούπολη, για 42 κτίρια μιλάμε και περίπου 230.000 τετραγωνικά μέτρα κτηριακής κάλυψης, πριν 4 χρόνια είχε 4 υπαλλήλους, ενώ σήμερα μόνο ένα. Το τυπογραφείο με το νέο έτος δεν θα έχει ούτε τυπογράφο, ενώ παλιότερα με τις τελευταίες προσλήψεις προσωπικού με το προεδρικό διάταγμα ήταν περίπου 13 υπάλληλοι, σήμερα απασχολούνται μόνο 3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιπλέον να πούμε ότι δεν έχει γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφάλειας και οι 10 από τις 19 γραμματείες με έδρα τα Γιάννηνα εργάζονται μόνο με τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Συνέπεια φυσικά τη συνεχόμενη μείωση του προσωπικού λόγω των δύο διαθεσιμοτήτων που πέρασε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως επίσης και των συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού. Παράλληλα, φέτος όπως και πέρυσι, εξαιτίας της συνεχώς μειούμενης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν καλύπτονται στοιχειώδες λειτουργικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει θέρμανση ούτε για τους υπαλλήλους, ούτε για τους φοιτητές, οι οποίοι εργάζονται και σπουδάζουν σε πολικό ψύχος. Δεν υπάρχει έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα θα πάρθουν προκειμένου να δοθεί η αναγκαία αύξηση στην κρατική χρηματοδότηση για να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φυσικά τι μέτρα θα πάρθουν προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για να διασφαλιστούν τόσο η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος όσο και οι όροι εργασίας του προσωπικού. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Στο κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση του συναδέλφου για την επιχορήγηση, για τις ανάγκες του χρόνου και στη δεύτερη για το προσωπικό. Λοιπόν, πώς καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και πώς κατανέμεται η επιχορήγηση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όχι όπως στο παρελθόν, σύμφωνα με τη βούληση του Υπουργού, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες. Το 80% της τακτικής επιχορήγησης κατανέμεται και λαμβάνουμε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια. Το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών. Το εκτιμόμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος και το 20% της τακτικής επιχορήγησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων. Με βάση αυτούς αξιολογείται κάθε ΑΕΗ. Ενδεικτικά, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ερευνητική δραστηριότητα, τη διεθνοποίηση, πόσο αλλοδοπούς φοιτητές έχουν σε αναλογία με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, τις συνεργασίες και τις συμφωνίες που κάνουν με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν τα κριτήρια, οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, ο τρόπος με τον οποίο σταθμίζονται και συνδυάζονται, η τυχόν εισήγηση και άλλων κριτηρίων ειδικτών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος και η σχετική διαδικασία για λόγους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά από εισήγηση που κάνει η ΕΘΑΕ, δηλαδή η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με πρόταση της ΕΘΑΕ και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κατανέμεται η τακτική επιχορήγηση που περιλαμβάνει λειτουργικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρείται το ΠΟΔΟΕ, και εγκρίνεται μέχρι τον Ιανουάριο καθέτους.
Εκτός από τις προϋποθέσεις αυτές, λαμβάνουμε υπόψη και τον ετήσιο οργανωτικό, στρατηγικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές του δαπάνες, τις επενδύσεις και το προσωπικό. Συγκεκριμένα για το Πανεπιστήμιο, η επιχορήγησή του για το οικονομικό έτος 2023 ανήλθε σε 5.975.535 ευρώ. Η επιχορήγηση του οικονομικού έτους 2023 ήταν αυξημένη κατά 680.502 ευρώ σε σχέση με το 2022. Και αυτή ήταν και η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΕΘΑ. Για το έτος 2024 δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση, σας είπα, εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο. Εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, γιατί οι εναλλαστικές δαπάνες του διαμορφώνονται περίπου στα 4.400.000 ευρώ, οι αντίστοιχες λειτουργικές στο 1,5 εκατομμύριο και αυτά αναφέρονται στην επιστολή που έχει γίνει το Ίδρυμα. Στην δευτερολογία θα σας πω και για το προσωπικό, κύριε συνάδελφε, και ειδικότερα και για το τυπογραφείο που αναφέρεται στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Εξαργύρη, το λόγο για την δευτερολογία σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναεπαναλάβω κάποια στοιχεία. Τα τελευταία 12 χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχασε τα 2/3 του προσωπικού όσον αφορά το τμήμα συντήρησης. Την ίδια στιγμή που το αντικείμενο έχει αυξηθεί με τους νέους κανονισμούς λόγω αναβάθμισης κτηρίων, πυρασφάλειας κτλ., είμαστε κάτω από το όριο, όπως οι ίδιοι υπάλληλοι λένε, για να υποστηριχτούν και η ασφάλεια των κτηρίων και η λειτουργικότητα και φυσικά η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Γιατί μιλάμε για 42 κτίρια, επαναλαμβάνω, και 230.000 τετραγωνικά μέτρα κτηριακών εγκαταστάσεων. Φυσικά, αυτοί οι ελάχιστοι υπάλληλοι, ο ένας δηλαδή, είναι για όλα. Για ανταλλακτικά, αποθήκες, παραγγελίες, πετρέλαιο κλπ. Να πούμε ότι μόνο στην Πανεπιστημιούπολη οι φοιτητικές εστίες έχουν 850 δωμάτια. Να μην πούμε για την Δόμπολη, η οποία είναι και ακατάλληλη και επικίνδυνη. Μιλάμε ότι είμαστε ακόμα σε εποχή που οι τουαλέτες είναι κοινές και σε κάθε περίπτωση αυτά τα προβλήματα ισχύουν. Στο τυπογραφείο που έχει να κάνει με σημειώσεις, με πάπυρους, με συνέδρια, ημερίδες, εργασίες φοιτητών, διδακτορικά, συνολικά για όλες τις εκδηλώσεις, ενδεχομένως από το νέο έτος δεν θα υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος, με αποτέλεσμα να μπαίνει το χέρι στην τσέπη των φοιτητών. Οι γραμματείες λειτουργούν με δύο, δηλαδή με προϊστάμενο και έναν υπάλληλο, με αποτέλεσμα ο καθένας από αυτούς να ασχολείται, να έχει στην ευθύνη του 5.000 περίπου φοιτητές, με αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνουν ορόφους, γιατί μπορεί να είναι το ένα γραφείο στο δεύτερο όροφο, το άλλο στο ισόγειο και όλη μέρα να γίνεται αυτή η δουλειά. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις, ακόμα και μετά τις περικοπές των υπαλλήλων. Όσον αφορά για την χρηματοδότηση που είπατε, κυρία Υπουργέ, και για τις λειτουργικές δαπάνες. Να πούμε ότι το 2010 ήταν περίπου 10 εκατομμύρια. Τώρα ναι, είναι σε αυτά τα ποσά που είπατε εσείς, περίπου στα 5.750.000, 5.800.000. Όμως, να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα χρέος στη ΔΕΗ 3 εκατομμυρίων ευρώ, ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρωστάει 500.000 νερά, ότι χρειάζονται για υλικά περίπου 200.000 το χρόνο, από τα οποία έρχονται τα μισά και αυτά ποτέ στην ώρα τους. Για το πετρέλαιο, οι ελάχιστες ανάγκες, τουλάχιστον αυτό προκύπτει με τα στοιχεία των προηγούμενων χρόνων, είναι περίπου 1.400 τόνοι το χρόνο. Τώρα έρχονται 500 με 600 και αυτοί ποτέ στην ώρα τους. Για παράδειγμα, στο μεταβατικό κτίριο, στο κτίριο διοίκησης δηλαδή, που είναι και 60 υπαλλήλοι, εκτός όλων των άλλων, δεν υπάρχει καθόλου θέρμανση. Για τη σύντηση δίνονται περίπου 3 εκατομμύρια σε Γιάννενα και Άρτα, 3 εκατομμύρια ετησίως, ενώ θα έπρεπε να δίνονται 5 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της εξέλιξης είναι ότι να έχει η ποιότητα του φαγητού πέσει αρκετά, πράγμα που σημαίνει ότι οδηγούμε τους φοιτητές να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Όσον αφορά για τα παράλληλα καθήκοντα, τα είπαμε και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, είναι απαραίτητο, γιατί μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που συνεχώς αναπτύσσεται και φυσικά αυτό πρέπει να πάρθει υπόψη. Δεν είναι γενικά αυτά λόγια το αέρα που λέμε εδώ πέρα, είναι ακριβώς ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος των Εργαζόμενων και επειδή προσωπικά τα άκουσα και στην πρόσφατη σύγκλιτο, μπορώ να σας βεβαιώσω και προσωπικά ότι είναι έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι προσυπογράφω απολύτως τη διαπίστωσή σας για τη δυναμική και την πολύ καλή
δουλειά την οποία κάνει το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Άλλωστε, αυτό φαίνεται, το ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός του, δείχνει ότι πληρεί όλα τα κριτήρια, τα αντικειμενικά που υπάρχουν, που είναι και επιστημονικά και ακαδημαϊκά. Και θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε κάνουμε στα πανεπιστήμια που έχουν αυτονομία γίνεται με βάση τα δικά τους αιτήματα και τον πολιετή και τον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό που έχουν κάνει. Λοιπόν, ο διορισμός μόνιμου διοικητικού προσωπικού πραγματοποιείται μετά από έτοιμα που θα κάνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού των προσλήψεων όπως το επιτελικό κράτος επιβάλλει. Τον Ιούλιο του 2010, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων εργαζόταν 146 μόνιμοι υπάλληλοι και 208 ΙΔΑΧ. Σήμερα, το Δεκέμβριο του 2023, εργάζονται 92 μόνιμοι υπάλληλοι και 195 ΙΔΑΧ, ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. Και αυτό είναι μετά από τη συνένωση του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με τα πρώην ΤΕΗ Πύρου, το αναφέρατε κι εσείς. Σε τι οφείλεται η μείωση του προσωπικού? Οφείλεται στις συνταξιοδοτήσεις, στις μετακινήσεις των υπαλλήλων, αλλά και στην ένταξή τους στο μέτρο της διαθεσιμότητας τα έτη 2011 και 2013. Επίσης, επειδή το αναφέρετε και το είπατε και στην πρωτολογία, το έχει και η ερώτησή σας, ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, που τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία Διαχείρισης Διδακτικών Συγγραμμάτων Εύδοξος, η οποία είναι για τη διάθεση των συγγραμμάτων στους φοιτητές από εκδοτικούς οίκους, η λειτουργία του τυπογραφείου του Πανεπιστημίου άλλαξε. Και άλλαξε ριζικά. Το νέο περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη να γίνονται ψηφιακές εκτυπώσεις, εξοπλισμός σε ψηφιακές εκτυπώσεις. Γι' αυτό σήμερα απασχολούνται 4 άτομα και αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεχίζεται. Από το 2016 και μετά για την ενίσχυση του προσωπικού του Πανεπιστημίου έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύξεις δηλαδή, για μετατάξεις διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Μετατάχθηκαν 13 υπάλληλοι, ανέλαβαν καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2018 και 2 υπάλληλοι τον Ιανουάριο του 2019. Ξεκίνησε επίσης το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων να συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα Κινητικότητας από το 2019 και έχουν μεταταχθεί και αποσπαστεί στο συγκεκριμένο ίδρυμα 34 υπάλληλοι, αλλά ταυτόχρονα αποχώρησαν και 21 υπάλληλοι του Πανεπιστήμιου σε άλλους φορείς. Με την 3K προκήρυξη του ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν 3 θέσεις μονίμων υπαλλήλων, βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Έχει εγκριθεί 1 θέση μονίμου υπαλλήλου μηχανικών αρχιτεκτώνων μηχανικών, 2 θέσεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ και αυτό θα επιλεγεί από τους επιτυχώντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 2Γ του 22. Για τις προσλήψεις ΔΕΠ έχουν κατανεμηθεί 28 θέσεις στα Γιάννενα, στο Πανεπιστήμιο, έχουν καλυφθεί 27. Για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Συνολικά 95 θέσεις έχουν καλυφθεί, συνολικά οι 64. Για το 24 έχουν κατανεμηθεί 15 θέσεις ΔΕΠ για την ιατρική σχολή. Για την πρόσληψη επίσης στα πανεπιστήμια εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού υπάρχουν αντίστοιχα από το 20 μέχρι τώρα 15-12 θέσεις αντίστοιχα, 14 θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων και όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, γίνονται με βάση τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει σύγκλιτος και τις εισηγείται συνεχείως στο Υπουργείο μας. Αυτή είναι η αυτονομία των ΑΕΗ, την οποία σεβόμαστε, την ενισχύουμε και την επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ.